Κύριε Λίγα, συχνά αυτή η κυβέρνηση αναφέρεται στους έχοντες και κατέχοντες. Και μόλις ανακοινώσατε τα περιουσιακά σας στοιχεία, 4 εκατομμύρια σε ακίνητα, δεν κάνω λάθος, και 1.700.000 σε δάνεια, δεχτήκατε μια σκληρή επίθεση από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού, ο οποίος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που ασχολείται μόνο με την πολιτική μπορεί να αποκτήσει τέτοια περιουσία. Στον κύριο Κυπριανού απαντήσατε, αν θέλετε, τι θα απαντήσετε στον Κύπρο απλό πολίτη που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Κύριε Κυριακίδη, με εκπλήττει η ερώτησή σας, διότι ενώ συζητούμε τα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο, καταφεύγετε σε αναφορές που δεν έχουν τίποτε άλλο καμία σχέση με αυτά τα προβλήματα, αλλά με την λασπολογία. Κατέθεσα με πλήρη διαφάνεια τα περιουσιακά μου στοιχεία και τη συζύγου μου. Κατακατέθεσα μέσα από έκθεση ενός συγκεκριμένου λογιστή, ο οποίος όταν υπογράφει μια έκθεση υπόκειται στον έλεγχο και στον νόμο, είχε ευθύνη εναντί του νόμου. Και ταυτόχρονα κατέθεσα και μια πρόταση να δεχτούν, και τους καλώ και τώρα τους υποψηφίους μου, να δεχτούν να γίνεται έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων όλων των αξιωματούχων του κράτους από εγκεκριμένους λογιστές με συγκεκριμένη πρόνοια υποχρεωτική στον νόμο. Κανένας δεν την έχει αποδεχτεί. Κύριε Κυριακίδη, έχω. Κύριε Κυριακίδη, έχω επίσης αναθέσεις ελεκτικών οίκων, διεθνή ελεκτικών οίκων, να κρατεί τα στοιχεία έσοδα-έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας και να τα δημοσιοποιήσει με την του έκθεση. Είμαι περήφανος, κύριε Κυριακίδη, γιατί πέτυχα στη ζωή μου. Και διεκδικώ την Προεδρία του Κράτους, διότι πέτυχα και στη ζωή μου και στα καθήκοντα μου ως Υπουργός και Εμπορίου και Εξωτερικών. Αν ήμουν αποτυχημένος, δεν θα τολμούσα να εμφανιστώ ενώπιον του λαού για να διεκδικήσω την Προεδρία της Δημοκρατίας.